Να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον Αντιδήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Γιάννη Βιτζηλαίο. Ο οποίος μας ήρθε φορτωμένος. Φορτωμένος και τρέχοντας, όπως πάντα εννοείται. Εντάξει, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι το έχουμε πει και στον αέρα, το έχουμε πει πολλάκις, με δύο λάμδα και γιώτα, ότι ο κύριος Βιτζηλαίος, ό,τι ώρα βγεις στον δρόμο, κάπου θα τον πετύχεις. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Έτσι, είπαμε. Να τα λέμε. Και όχι και μόνος βέβαια, τις περισσότερες φορές είναι όλοι μαζί. Το επιτελείο αυτό, τα παιδιά της καθαριότητας, η οποία σήμερα. Έτσι είναι αλήθεια. Στο λέω εγώ πληροφορία χωρίς χρέωση, αλλά από έγκυρη πηγή, σήμερα έχει την τιμητική της διότι γιορτάζει. Και τη φαγητή δεν είναι. Όχι, έχει την προσωπική της πρωτοχρονιά. Α, εντάξει. Τι δημοσιογράφησα σε ένα παιδί που τα παθαίνετε όλα, βλέπω. Τα παθαίνετε όλα. Τι να βρε, τζιτζί και όλα τα παθαίνετε στο παιδί μου. Τι όχι, σα δημοσιογράφω. Λοιπόν, να χαίρεστε. Να σα χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το βασικότερο να με ανέχετε, έτσι. Εντάξει. Γιατί να σε ανέχετε, Γιάννη μου τώρα. Θα σα πω τι γίνεται. Εγώ μια ζωή έχω μάθει να τρέχω έτσι και στο νοσοκομείο παλιά που ήμουν, μετά έτρεχα στα μπέλια και δεν ξέχασα τώρα. Τώρα με το Δήμο σπάνια πάω στο σπίτι, όλο εκδηλώσει, όλε υποχρεώσει, δουλειά. Φεύγω πάρα πολύ πουρέα από το σπίτι. Να τσεκτώ και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου χρόνια πολλά και από το ραδιόφωνο έτσι. Στον αέρα λοιπόν. Ξέρετε τι κατανοεί. Κυρία Στρόγα, όπως θα δείτε, πράγματι και στο ίδιο πρόβλημα, εμείς οι άντρες έχουμε ένα κακό ελάττωμα. Να ξεχνάμε επαιτίους, γενέθλια, να ξεχνάμε όλα. Το ένα, αλλά το φέτος, ένα έχω ένστασία. Φέτος για καλή μου τύχη το θυμήθηκα, ε. Άρα θα είμαι ήσυχος. Όχι, γιατί να ξέρετε ότι εγώ μαζί της άμουνα τώρα, έτσι, και το φώναζα. Όταν τη λέω και τσίπα χρόνια πολλά, ξαφνιάς και λοιπά, το θυμήθηκες. Τι έγινε. Δώρο πήραμε. Δώρο πήραμε. Όλα θα τακτοποιηθούν στην ώρα τους. Αρχίζει να προλάβουμε, αρχίζει να προλάβουμε. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Και επειδή δεν ξέρω και ζητάω συγγνώμη πολύ τα πολιτικά, Συγχωριανή είναι ή απλά... Όχι, όχι. Καταγωγή από Σαντήρια, από Γαλανάδο. Α, έχουμε μοιραστεί, κατάλαβες. Τώρα ο Ρινάξος εδώ. Έχουμε ξεκινήσει από πάνω από τα ορεινά και κατεβαίνουμε. Εμείς οι Βόρειοι κατεβήκαμε κάτω, δεν ξέρω αν πάλι πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Χθες όμως ήταν γιορτή. Της Παναγίας. Νομίζω ότι η Θεοσκέπαστε είναι από τα πιο εμβληματικές εκκλησίες στην Άξο και στην Ορεινή και γίνεται ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι. Πώς ήταν η εικόνα αυτή? Καταρχήν, να χαιρετήσω εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το έχω πει ότι εδώ πάντα όταν έρθω νιώθω πάρα πολύ άνετα, δεν ξέρω πολύ οικείο περιβάλλον. Το έχω πει και σε άλλες εταιρείες που έχω δώσει εδώ, έτσι. Τουλάχιστον ευτυχώς που με προκάλεσε ποδοσφαιρικά σήμερα γιατί προγραμματίζω να σα συμφέρει. Καλά, κάνει συμβολή για το πανηγύρι. Γιατί τι έγινε, εντάξει. Τέλο πάντων, δεν ξεκινήσαμε καθόλου. Α, το πανηγύρι, εντάξει, γιατί έγινε, έχω χάσει επεισόδιο. Τίποτα θα γίνει όμω. Α, μέχρι να γίνει, πάμε στο πανηγύρι. Πάμε στο πανηγύρι, λοιπόν. Χθε, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε όλη την Άξο και γιορτάσαμε πάρα πολλέ εκκλησίε εχθέ, έτσι. Σωστά. Χθε γιορτάζε και το χωριό μου, ήμουν και προχθέ εκεί και εχθέ. Ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι, η Παναγία Θεοσκέπαστη, προστάτηδα και του χωριού μου, προστάτηδα και δική μου θα έλεγα. Και ωραία έκκληση. Με αξίωσε πάλι η Παναγία και πήγα και σας είπα, όπως είπα και προχθές, κοίμα και χθες εκεί. Κάναμε και κάποιες δουλειές στην εκκλησία μέσα, κάποια βαψίματα σε συνεργασία και με τον άξιο ιεράρχη, τον πατέρα Δωρόθεο, έτσι, που είναι και πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, που κάνει λειτουργία εκεί. Δίνει μεγάλα αγώνα για την Εκκλησία. Τώρα ξεκινάνε και αγιογραφίες τώρα τον Οκτώβριο από ό,τι έμαθα. Ξεκινάνε και αγιογραφίες. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είχε πάρα πολύ κόσμο έτσι. Πραγματικά, ίσως επειδή είμαι στο Λαβέζα και Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, χρόνια είχαν τόσο κόσμο στο πανηγύρι, έτσι. Υπάρχει το θέμα με το ρολόι. Υπήρχε μια μελέτη παλιότερα που ήταν να ξεκινήσει με τον Μαρτίνο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα στην Εκκλησία. Αυτό ξέρετε αν υπάρχει κάποια συνέχεια, γιατί θυμάμαι κάτι δημοσιεύματα πριν από δύο χρόνια. Μπορεί να είμαστε και δύο αδιάβαστοι, απλά αν υπάρχει κάποια. Το ρολόι, όπως ξέρω, σαν το Μιακήτης βασικά δεν με έχει απασχολήσει. Σαν εντάξει, ναι, σαν το Μιακήτης κάτι. Όχι, μιλάω για το Μιακήτης. Καταρχήν ένα έργο πάρα πολύ παλιό, έτσι από ένα συγχωριανό μα εκεί, τον Αίμιο στο Σιδερή, τον κύριο το Σιδερή. Τι κάνει και συγγενείς μου. Όπου τα τελευταία είχε χαλάσει, προσπάθησαν κάποιοι μάστοροι, έτσι, κάποιοι μάστορες εδώ της Νάξου να το φτιάξουν. Τώρα πάλι βλέπω εδώ ένας δείξει, το ένα σημείο είναι χαλασμένο, πάλι και δεν λειτουργεί. Ναι, οπότε πρέπει να το φτιάξουμε. Πιστεύω ότι γίνεται πάλι μια προσπάθεια από εκεί. Ωραία. Δεν έχω ενημερωθεί όμως πάνω, έτσι, να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Τώρα εγώ αυτό το επεισόδιο το έχω χάσει, είναι τα ψηλά τα ρολόγια, το... Ναι, είναι κανονικά. Που χτυπάει ανά μία ώρα και ανά μισή ώρα. Τα πέτρινα, τα ρολόγια, αυτά τα ωραία, αυτά είναι μία. Εν τω μεταξύ, εμάς είναι κάτι σήμα καταταθέν για το χρόνο, κάτι μας άρεσε γιατί διάβαζα χθες. Κάτι με τη σύρο που προσέβηκε στα δικαστήρια που τα ενοχλούσε τα ρολόι. Γιατί τον ενοχλούσε,
καμπάνα, το ρολόι. Το γιατί ρολόι, ο άνθρωπος είχε κάποια προβλήματα και σου λέει κάθε μισή ώρα και μία ώρα μέσα στα αυτιά μου. Και είχε πρόβλημα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Είναι συνήθεια. Ήμασταν, ξέρω εγώ, 12 ώρα, χτυπάω 12 φορές. Όταν είναι και μισή, χτυπάει μία φορά. Μία φορά. Έτσι και εμάς το χωριό. Έτσι χτυπάει. Ναι, ναι, όχι. Και πιστεύω ότι το πρώτο ρολόι πήγαινε και στην Άξο. Σε εμάς εκεί έτσι ένα. Αν δεν κάνω λάθος, με αυτό. Ναι, στη δεκαετία του 60 νομίζω. Δεν έχουμε και πολλά στην Άξο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Πού έρχονται τα ρολόγια. Πρέπει να έχει το φιλότη. Δεν νομίζω να έχει. Στην Απείρανθο αν έχει, αλλά δεν θυμάμαι. Στην Ποταμία νομίζω έχει. Όχι, δεν έχει Απείρανθο. Να έχει το φιλότη. Στην Απείρανθο, παιδιά, έχω να το λέω, έχει μια φοβερή εκκλησία, έτσι. Είναι η εκκλησία που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια εκκλησία η μέσα. Απεραφήτησα. Ναι. Η απεραφήτησα, το τέμπλο τη απεραφήτησα είναι ίδιο με το τέμπλο τη φιλοτήτησα και το έχει φτιάξει ο ίδιο παιχνίδι τη. Γενικά, σαν σύνολο εκκλησία, έτσι όπω είναι μέσα διαμορφωμένη, όπω διαμένει, πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Η Νάξο έχει πολύ ωραίε εκκλησίε γενικότερα. Ναι. Πραγματευτείε. Δεν μιλάτε εκ μέρου συλλόγου, αλλά επειδή είστε ένα άνθρωπο ο οποίο κινείστε έτσι κι αλλιώ, το έχετε ζήσει. Το θυμάστε καθόλου εσείς τον πραγματευτή. Και βέβαια το θυμάμαι. Τα παιδικά μου χρόνια τα σήμα κατά τεθέν για μας ο πραγματευτής. Εμείς δεν πήραμε το πανηγύρι, εμείς πήραμε ότι θα είναι ο πραγματευτής. Με καραμέρες γλυκά και ρόλες γλυκά. Το παλιά λέει με το γαϊδουράκι, Με το γαϊδουράκι, μετά με το αυτοκίνητο, θυμάμαι και άπλωνε πάνω κάτω από κάτι εστιαστά. Όταν εγώ μας άρθω πραγματευτής, θα πάω πάνω να παιχνίδι, τα παιχνίδια τότε λίγα βέβαια. Έτσι. Δεν είναι όπως σήμερα που τα έχουν τα παιδιά και τα πετάνε. Σωστά. Πέραμε ένα παιχνίδι το οποίο το εκτιμούσαμε, το σεβόμαστε. Δηλαδή το είχαμε μέχρι τον επόμενο χρόνο που θα ξανά προγραμματευτεί. Όχι σαν τώρα που τα παιδιά μας έχουν 100 παιχνίδια και τα πετάνε δεξιά και αριστερά. Τα παιχνίδια της μιας ώρας αυτά, έτσι μετά το βαριούνται. Ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος έφερνε τα νέα από την χώρα ή γενικότερα τα παιδιά. Τα πιο παλιά χρόνια, ναι, στα δικά μου τα χρόνια ήταν λίγο πιο εξελιγμένα τα πράγματα, αλλά θυμάμαι σας λέω που ερχόταν και στα αστιαστά του χωριού, ήταν για το πανηγύρι, ήταν πραγματικά σήμα κατά τεθέν. Όταν αυτός ο άνθρωπος απεβίωσε, για μας τεράστια στεναχώρια και ας είχαμε μεγαλώσει, έτσι. Yeah. Αλλά θα τον περίμεναμε να έρθει, ρε παιδί μου, ήταν κάτι πραγματικά φοβερό. Οπότε, χθες και πέρυσι που αναβίωσε το όλο έθιμο, νομίζω ότι νιώσατε λίγο έτσι... Επιστροφή στο παρελθόν. Τα παιδιά, βέβαια, όλοι που βοηθήσαμε και μια κατάσταση, όλοι ψωνίσαμε, όλο το χωριό πήγε ψώνες, έτσι έρθαν για συγκεκριμένο σκοπό. Ναι, βέβαια, εννοείται. Μου βλέπω πάντως ότι η ορεινή Νάξος κρατάει καλά σε ό,τι αφορά στην παράδοση. Δηλαδή, βλέπω ειδικά φέτος, επειδή και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι πολλές. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι είναι άκρως πολιτιστικό στην Νάξο φέτος. Και από το Δήμο και από τους συλλόγους. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και οι σύλλογοι. Ο σύλλογος γυναικών πάνω, το πνευματικό εκεί. Κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Η ορεινή Νάξο, ένα από τις παιδινές, είπαμε το έχουμε ξαναπεί καλές φορές, υπάρχει μια τεράστια διαφορά, έτσι. Σίγουρα κάποια πράγματα σε αυτά τα χωριά πρέπει να γίνουν. Κάποια στιγμή για αυτά τα χωριά πρέπει να ξεκινήσουμε να πάμε λίγο μπροστά, έτσι. Δεν πρέπει να παραμένουμε στα ίδια, είτε με διάφορες εκδηλώσεις, είτε με τον τουρισμό, με κάποιο τρόπο, πρέπει και εκεί η μηχανή κάποια στιγμή να πάρει μπροστά. Βλέπετε κάτι να αλλάζει τα τελευταία χρόνια, κύριε Βιτζιλέο. Βλέπετε κάτι να αλλάζει. Δηλαδή, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει αρχίσει η ορεινή Νάξος. Ας πούμε, ακούω πολλούς να λένε ότι. Υπάρχουν καταλήμματα πλέον στην ορεινή Νάξο που, για τους επισκέπτες. Ο Δήμος ήδη έχει τον ξενώνα που σε ένα χαμηλό κόστος θα έλεγα τον παραχωρεί και μένουν κάποιοι Αθηναίοι που θέλουν να κατέβουν στο χωριό και μένουν μέσα, έτσι. Όπως επίσης βλέπω και ενδιαφέρον των Αθηναίων που έρχονται, φαίνεται το χωριό που είχε το καλοκαίρι ήταν γεμάτο, δεν είχε ποτέ τόσο κόσμο σε γεμάτος, έτσι. Και βλέπω πολλοί, επειδή υπάρχουν πολλά σπίτια εγκατελειμμένα, έτσι, πατρογονικά σπίτια, και βλέπω πολλοί που θέλουν να τα φτιάξουν, που ενδιαφέρονται. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα μείον που δεν μπαίνουν και τα αυτοκίνητα μέσα στο χωριό, έτσι, και ακόμα και τα υλικά, άμα τα χρειαστούμε στο χωριό, θα με το γαϊδουράκι να τα κουβαλήσουμε, δεν πάνε έτσι απλά και εύκολα, έτσι, και δύσκολα χωριά. Δεν μπορώ να στοιχίσει πιο πολύ, να στοιχίσουν αυτό που λέμε τα κουβαλήματα, παρά το σπίτι, έτσι. Θα προσπαθήσω και εγώ, σαν αντιδήμαρχος βέβαια και σαν καταγόμενος από αυτό το χωριό, να βρούμε έναν τρόπο κάποια στιγμή μέσα από το χωριό, να βρούμε τρόπο πρόσβασης έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος. Να πηγαίνει τουλάχιστον σε ένα κεντρικό σημείο και να μην κατέβονται από εκεί, από το να πηγαίνει. Να περάσει ένα τρίκυκλο μηχανάκι, τουλάχιστον ένα τρίκυκλο. Υπάρχουν στενά, υπάρχουν σκαλοπάτια. Δεν είναι η πρόσβαση τόσο εύκολη και ίσως και γι' αυτό και μένα και λίγο πίσω. Πάντως πολλοί Αθηναίοι από ό,τι είδα και φέτος το καλοκαίρι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Να φτιάξουν σπίτια και κάθε χρόνο όλα και κάποια φτιάχνονται. Και πριν φύγουμε από τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Κομιακή γενικότερα, η Κομιακή είναι ένα χωριό το οποίο φημιζόταν ή φημίζεται για το κρασί της. Είναι ένα περίοδος που έχει αμπέλια. Τριγίσαμε, πάει πίσω νομίζω τρίγος, έτσι δεν είναι. Τριγίσαμε, αλλά δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Είμαστε πάρα πολύ κάτω φέτος.
Η άνοιξη δεν πήγε καλά με κάποιοι αέριδες που είχαμε εκεί, οι σωροκάδες και τέτοια. Συν με τη μεγάλη ανοβρία αυτή που διανύουμε αυτή την περίοδο, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά φέτος. Καθόλου. Μιλάτε για χαμηλή, μικρή ποσότητα. Μικρή ποσότητα, πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Ποιότητα, πάρα πολύ, ποιότητα πολύ καλή. Όπως γίνεται πάντα, πολύ. Έτσι, όταν έχεις μικρή ποσότητα. Ποιότητα πάρα πολύ καλή, αλλά η απόδειξη. Ναι, η απόδοση του αμπελιού. Πάρα πολύ χαμηλά. Όχι, χαμηλά επίπεδα. Και βέβαια ένα προϊόν, να σα πω κάτι που μπορεί να δώσει και ανάπτυξη βέβαια στο μυαλό και από το κομμάτι έτσι. Ένα τρομερό ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα σε αυτό το χωριό να έρθουν να πάρουν στα φύλλα όπου πάνε αλλού και τα ενοποιούν έτσι. Γιατί δεν έχουμε βελτιώσει στο κρασί στην άξο. Γιατί στην Ελλάδα ο κόσμο δεν του αρέσει να είναι αγρότη. Πάρα πολύ λογική απάντηση. Δεν αρέσει τον κόσμο σήμερα, είναι αγρότης. Κακός βεβαίως, διότι θα μου πεις τώρα. Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα μπελούρια, αλλά ασχολήθηκα γιατί από μικρό ήμουν δίπλα στον πατέρα μου. Ασχολήθηκα με εκνοτροφία και με τα κτήματα. Τα μπέλια μου να μου άρεσαν και γι' αυτό ασχολήθηκα και είμαι και επαγγελματία από το κόσμο. Εν τω μεταξύ, να μην τα λέμε βέβαια. Αλλά κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ κάνω. Τα προλαβαίνει. Ό,τι μπορώ κάνω, έχω κάνει μια συνεργασία και με τον Μπουτάρι. Το γνωστό. Ναι. Όπου παίρνει τα φίλια, τα ενοποιεί και βάζει μάλιστα και ένα φοβερό κρασί με το όνομα τη μάνα μου επάνω. Γιατί είναι όλα αυτά στο όνομα τη μαμά μου που είναι. Κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο κρασί, το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά τη Νάξου και γίνεται τζεζδέλε μεγάλο. Μα αυτό το ξέρω, είναι μια είδηση που κανεί δεν την ήξερε. Και άλλη πληροφορία χωρί χρέωση, έτσι, για τον κόσμο. Βλέπετε. Έτσι. Δεν τα λέμε κιόλα. Όχι, δεν τα λέμε όλα. Έχουν έρθει όμω κι άλλοι, έχουν έρθει κι άλλοι που ενδιαφέρονται. Έτσι, πραγματικά φαίνεται ειδικά τα παρακαλά και κάθε χρόνο. Έτσι. Αφήνουν και αρκετά χρήματα μέσα στο χωριό. Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που περιγράψατε πριν από λίγο με την ανομβρία έχει πλήξει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ο εινοποιό έχει το μεγαλύτερο του πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τα σταφύλια που την πρώτη ύλη. Την πρώτη ύλη που δεν έχει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πριν πάμε στα θέματα, μένοντα πάντα στην Κομιακή και στην Ορεινή Νάξο, η Κομιακή να πούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες της Νάξο, έτσι δεν είναι. Περιλαμβάνει το Αμπράμ, φέρνει χίλια βρύση, όχι, χίλια βρύση δεν κατεβαίνει. Κάποτε είχε 4.000 κόσμο και ήταν Δήμος. Ναι, κάποτε είχε 4.000. Δήμος Κολονίδας. Ναι, σωστά. Είναι μετά το δεύτερο σε μεγαλύτερη σε έκταση, μετά μεγαλύτερο χωριό μετά το Φιλότινο. Μετά το Φιλότινο. Μάλιστα. Εσείς δεν το προλάβατε να έχει τόσο κόσμο στο σχολείο, έτσι. Όταν πήγα εγώ στο σχολείο είχε κάπου 85 παιδιά. Και τώρα, τώρα... φέτος πώς θα έχει. 14. Από ό,τι άμαθα 14. Μάλιστα. Και, πέρυσι. Κάπου εκεί και μετά. Και το ίδιο δεν έχουμε. Βέβαια το απογοητεύω ότι μου πανεζόμουν στην Κόρονο δύο παιδιά. Δύο παιδιά ή Κόρονο. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι και σίγουρο, αλλά νομίζω δύο. Παναγία. Να τρελαίνεσαι. Μόνο που το ακούς να τρελαίνεσαι. Αυτό είναι τέτοιο. Νερό φέτος είχαμε πάντως στην Κομιακή. Από ό,τι είδα, γιατί ήταν και ο φίλος μου ότι κάναμε και μια γιώτηση στο γήπεδο. Νερό και μάλιστα άφθονο. Μια προσωπική επιτυχία του Δημήτρη Δουλιανού. Και δεν το λέω για να διαφημίσω το σπίτι μου. Μια προσωπική επιτυχία του Δημήτρη Δουλιανού. Είχαμε ένα νερό που τέλος πάντων ήταν νερό εξυπηρετήταν. Έκανε μια γιώτηση στο γήπεδο ακριβώς δίπλα. Βρήκε δόξα τω Θεώ πάρα πολύ νερό. Και δεξαμενή μας ακόμα και στα δύσκολα ήταν συνεχώς γεμάτη. Ναι. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή αυτό το άγχος δεν το είχαμε και αυτό το πρόβλημα δεν το είχαμε. Έτρεξε τις προηγούμενες τελευταίες εκεί. Όχι, όχι, σχεδόν καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Και όλα τα ορεινά χωριά και στη μέση και όσο όλα τα ορεινά χωριά, εκτός από την Κόρνο που διαβάζω ότι υπάρχει πρόβλημα και κουβαλάγανε τα βιτία, και σε εμάς πριν οι γιώτες τα βιτία κουβαλάγανε. Ναι, το ξέρω και την περίοδο. Λόγω του συμμαθητή μου. Ποιος συμμαθητής, ο Γιώργος Κουδηγός. Φοβερή πένα. Ναι, ναι, ωραίο. Λατρεύω γύρω. Δεν το είχε δείξει στο σχολείο, αλλά μετά εξελίχθηκε. Φοβερή πέρα. Πολύ, πολύ καλός. Πολύ καλός. Λοιπόν, πάμε στα θέματα που είναι τη αρμοδιότητά σα. Δύο μέρες ανοίγουν τα σχολεία. Σε δύο μέρες να τα γνωρίσω, 48 ώρες. Είμαστε έτοιμοι, πώς είμαστε από θέματα που έχουν να κάνουν με την ευπρέπεια των σχολείων. Είμαστε έτοιμοι στο 98% και αύριο, μία ώρα το μεσημέρι, θα είμαστε έτοιμοι στο 100% στο κομμάτι που μου αναλογεί. Μπορώ να μιλήσω με, πραγματικά δεν το λέω για να περιαυτολογήσω, αλλά μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, έτσι. Και με σιγουριά ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα σχολεία, κάναμε καθαριότητα, μπήκαμε μέσα, κάναμε τρομερές αλλαγές, θα έλεγα. Από ό,τι έχω μιλήσει και με τους διευθυντές, γυμνασιάρχες, γυμνασιάρχες, ήταν κάτι που πραγματικά ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Μπήκαμε μέσα σε συνεργασία και με τον Φώτο Μαυρομάτι, που είναι αντιδήμαρχος και παιδείας. Ανέλαβα προσωπικά εγώ, επειδή συνάντησα κάποιες καθαρίστρες να παραπονιούνται να λένε και διάφορα και τέτοια. Ήταν μια προσωπική πρωτοβουλία δική μου. Ανέλαβα όλους τους εξωτερικούς χώρους. Όλους τους εξωτερικούς χώρους. Έκανα ευπρεπισμό.
καθαρίσαμε, κόψαμε δέντρα, κλαδέψαμε ό,τι χρειάστηκε, καθαρίσαμε και στο τέλος μπήκαμε και με αυτό το περιβόητο πλειστικό μηχάνημα αυτό που έχουμε. Mm-hmm. Πλέναμε τζάμια, πλέναμε κάτω δάπεδα, γήπεδα, τα πάντα όλα. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Σήμερα είμαστε στα χωριά, Κινίδαρο και στο νηπιαγωγείο των Αγκηδίων. Αύριο κάνουμε ένα πλήσιμο στις Τρίποδες γυμνάσιο, νηπιαγωγείο και δημοτικό. Και στα δύο γήπεδα στο δεύτερο γυμνάσιο και τελειώνουμε. Τα παραδίδουμε στους μαθητές, το μέλλον του τόπου τέλος πάντων, τα παραδίδουμε πιστεύω σε πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Κάτι ανάλογο υπάρχει περίπτωση να δούμε και μέσα στη σεζόν ή απλά το κάνουμε τώρα και... Εγώ ήρθα σε επικοινωνία, όλοι σας είπα και εγώ καινούριος μας το κουβέντε έτσι και δεν ήξερα πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ πάντως που μίλησα με όλους τους διευθυντές αρμοδίους τα υπάρχει κλπ. Τους είπα ό,τι ώρα με χρειαστούν, ό,τι θένε, θα μου φωνάζουν και εγώ θα είμαι δίπλα τους και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους βοηθήσω έτσι. Είδα τις καθαρίστες εκεί που παραπονέταν, είμαστε τρία, το προλαβαίνουμε. Πότε θα μαζί όλο αυτό το χώρο, τους δω παιδιά, αναλαμβάνω εγώ όλους τους εξωτερικούς χώρους, θα τους φτιάξω εγώ. Όλους τα πάντα. Χορτοκοψίματα, κλαδέματα, καθαρισμοί κήπων. Σας είπα, πλήναμε κάτω τα δάμενα, τα γήπεδα, μέχρι και τα τζάμια τα εξωτερικά τους τα πλήναμε. Ναι, γιατί το είδα και μια μέρα με συνεργεία του Δήμου. Στο Λύκειο. Στο Λύκειο, το Μάνος Γκλέζης που σας είδαμε και όντως πλένανε όλους τους. Κάναμε μια πολύ προσπάθεια εδώ και 15 μέρες. Σας είπα, αύριο το μεσημέρι, την Τετάρτη έχουμε αγιασμό έτσι και να εκδίδουμε μια καλή σχολική χρονιά σε δάσκαλοι, καθηγητές. Εκεί είναι το μέλλον, όπως είπαμε, έτσι. Έχω και εγώ παιδιά μικρά και καταλαβαίνω τη σημασία και την αξία του πράγματος. Αύριο το μεσημέρι θα είμαστε στο 100% έτοιμοι από το κομμάτι της καθαριότητας, εξωτερική χώρα και μου αναλογεί. Ικανοποιημένη δηλαδή η εκπαιδευτική και γενικότερα η εκπαιδευτική. Πραγματικά μου μεταφέρουν μια ικανοποίηση και νιώθω και εγώ μαζί με αυτούς πραγματικά ικανοποιημένους, γιατί τους είδα να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, να με ευχαριστούν. Βλέπω που κάποιοι να τα βάζουν στα Facebook και από εδώ και από εκεί, να με πιάνουν στον δρόμο, να παίρνουν τηλέφωνο έτσι και να με ευχαριστούν. Θεωρείτε ότι όλο το καλοκαίρι εμείς ως πολίτες κάναμε καλή χρήση των χώρων αυτών? Όχι. Των εξωτερικών χώρων. Όχι. Δυστυχώς δεν προσέχουμε. Δηλαδή, ας πούμε, κύριε Αντιδήμαρχε, κάποιο παράδειγμα που σας χτύπησε πολύ άσχημα στα μάτια ή δεν ξέρω και εγώ. Σε κάποια σημεία, σε κάποιες εικόνες που ήταν εκτός λογικής. Εκτός λογικής, έτσι. Πώς μπορούμε να το περιφρουρήσουμε γενικά όλο αυτό? Κυρία Στονάρα, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να διορθωθούμε και μετά να γίνει όλο αυτό. Τώρα τι άλλο να κάνεις, πες μου να κάνεις. Όταν πάνε και πήγαν, είναι όλα κλειστά έτσι. Πάνε πήγαν από πάνω. Δεν είσαι εντάξει, μπαίνει μέσα, παίζει κανεί. Άμα δεν σε βρει στον χώρο, τι έκανε. Εγώ θα έλεγα κάμερες, ας πούμε, αλλά. Οι κάμερες είναι μια εύκολη κουβέντα να το λέμε, αλλά επειδή προσπάθησα κάμερα σε κάποια σημεία, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά και... δεδομένα και από τον νόμο. Σε δεσμεύει, σε απαγορεύει, είναι πολλά τα θέματα εκεί. Να. Δεν είναι εύκολο. Οι καθαρίστριες είναι αρκετές φέτος. Μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Εγώ να σας πω, δεν έχω άμεση σχέση με τις καθαρίστριες με την έννοια ότι δεν ανοίγουν σε μένα έτσι, αλλά εντάξει. Ανοίγουν σε σχολικά. Απλά επειδή εσείς έχετε το... Από ό,τι κατάλαβα, κάθε χρόνο στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται. Απλά εμένα μου κάνα κάποια παράπονα ότι επειδή είναι πάρα πολύ δουλειά η εξωτερική και ξέρω εγώ, παιδιά, αναλαμβάνω εγώ προσωπικά με τα συνεργεία του Δήμου. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα σας βοηθήσω, εξωτερικούς χώρους και αυτά, άντε να κάνω τελευταίο σχόλιο να ξεχωρίσω την παραμονή που θα μπουν μέσα, έτσι. Διαφορετικά θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή, πραγματικά νιώθω ικανοποιημένος. Και το εισέπραξα αυτό μιλώντας με τους καθηγητές, με τους δασκάλους, με όλους αυτούς, το εισέπραξα. Πάμε στο θέμα, το βασικό θέμα του αντικειμένου σας, νομίζω που έχει να κάνει την καθαριότητα. Φτάνουμε στο τέλος. Καλό είναι να μην είναι τέλος, αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον έχουμε πει στο τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε ένα μίνι απολογισμό. Αισθάνεστε καλά, δεν αισθάνεστε, υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσατε να έχετε κάνει και δεν κάνατε? Πρώτη χρονιά για μένα. Πρώτη χρονιά για μένα. Το αντικείμενο ότι καθαρότητα ξέρω ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, έτσι. Όχι μόνο σαν κομμάτι, αλλά και σαν στόχος είναι εύκολο η καθαριότητα. Μπορεί εδώ να στοχοποιήσει εύκολα. Κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Εγώ από την πλευρά τη δική μου το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τις περισσότερες 5 και 5 και μισή είμαι στο δρόμο έξω, μπροστά από τα συνεργεία. Και στα σχολεία που πηγαίναμε, πρώτα πήγαινα εγώ και μετά τα συνεργεία. Μπαίνανε μέσα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Σίγουρα υπήρχαν λάθη, υπήρχαν παραλήψεις. Όλα αυτά τα καταγράφουμε έτσι.
για να γίνει μεγαλύτερη την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι σταματάει η καθαριότητα, είναι μια, δεν σταματάει ποτέ. Έτσι, 365 μέρες τον χρόνο καθαριότητα πρέπει να έχουμε. Αλλά λέμε για το full τη σεζόν. Mm-hmm. Πήραμε το προσωπικό λίγο καθυστερημένο όπως έχουμε ξαναπεί. Μας βοήθησαν αρκετά στο υπόλοιπο τη σεζόν και επί την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά δημόσια όλο το προσωπικό τη καθαριότητα, το προσωπικό που μου ανήκει. Πραγματικά τα παιδιά αυτά καταβάλανε και καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες, έτσι, για αυτή τη δύσκολη αποστολή. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι, με τα απορρίμματα, με στη δρόμη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά τους. Και ειδικά να είναι μεσημέρα να δουλεύεις και να βγαίνεις. Όταν πέρα το προσωπικό βάλαμε και στη χώρα είχαμε βάλει από νωρίς, βέβαια, διπλή βάρδια απορριμματοχώρων. Βάλαμε και στα υπόλοιπα μέρη. Έβγαινε και ένα κύκλο στο απόγευμα. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές τα πήγαμε καλά και εγώ δεν θα ευλογήσω τα γένια μου. Εγώ ακούω ό,τι λέει ο κόσμος, έτσι. Ναι. Και ο κόσμος σταματάει στον δρόμο και ακούω πραγματικά μια αρκετά μεγάλη ικανοποίηση. Έτσι. Αλλά η καθαρή όπως έχουμε ξαναπεί δεν είναι κάτι που διορθώνεται από σήμερα, αύριο το πρωί. Το έλυσα το θέμα με μια υπογραφή. Είναι κάτι που χτίζεται, που σιγά σιγά γίνεται και πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει να διορθωθεί για του χρόνου, για τη σεζόν την τουριστική του χρόνου. Δηλαδή, ποιο εργαλείο είναι αυτό που ενδεχομένως σας έλειψε, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, προσωπικό. Το προσωπικό. Το οποίο θα πρέπει του χρόνου, έχει προλέψει ο Δήμαρχος και με τον προϋπολογισμό να γίνει πολύ νωρίτερα. Κάνει μεγάλο αγώνα γι' αυτό ο Δημήτρης Ολιάνος. Είναι να το πάρουμε όσο πιο νωρίς γίνεται, όσο περισσότερος γίνεται. Έτσι. Ανταπόκριση υπάρχει, κύριε Δήμαρχε, στο. Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα σε αυτό το θέμα. Για... ότι ναι. Δεν δέχονται ή δεν μπαίνουν στη λογική να αποδεχτούν τις θέσεις. Ναι, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους τέλος πάντων στο. Στο... Αυτή τη φορά ήρθαμε οριακά. Όσοι κάναν τα χαρτιά τους, πήραν. Ήρθαμε οριακά. Δεν συμφέρει τον άλλο, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν συμφέρει τον άλλο να πάει να δουλέψει σε μια δημόσια υπηρεσία και ειδικά όταν είναι. Για μεσήμβαση, για 8 μήνες, ένα χρόνο. Όταν απ' έξω παίρνει 1,5 και 2 χιλιάρικα στην ιδιωτικό τομέα ή να κάνει και 2 δουλειές και να βάζει και περισσότερα. Πόσα άτομα έχουμε προσωπικό αυτή τη στιγμή? Το προσωπικό δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι. Προσλάβαμε μόνο στην Άξο μέσα, προσλάβαμε 16 άτομα. Κάποιοι βέβαια πήγαν και στη Δρυμαλία. Έχουμε προσλάβει όμως ξεχωριστά και στα μικρά τα νησιά κάτω για πρώτη φορά 8 μηνύτες που βοηθάνε και για να μην τα ξεχνάμε και αυτά τα νησιά, έτσι. Όπου μιλάω με τους αντιδημάρχους, τα επισκέπτομαι και εγώ ίδιος συχνά τα επισκέπτομαι. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή έτσι, ικανοποίηση εκεί για το θέμα της καθαριότητας. Και σας είπα, πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια πρέπει και αυτά τα κενά όπως είχαμε αυτό το κενό τώρα μέχρι να πάρουμε τους μαζιούχους. Και αυτά τα κενά που να κοιτάξουμε να τα κλείσουμε. Βασικό θέμα και αυτό. Να μην υπάρχει αυτό το κενό μέχρι να πάρουμε την επόμενη βουρνιά σε μαζιούχα. Είτε με εργολαβία είτε με άλλη προκήρυξη. Θα μπορούμε πόσα να πάρουμε κάποια άτομα. Που έχουμε μια εικόνα, τι οργανόγραμμα μπορεί να χρειάζεται ένας Δήμος, όπως είναι της Νάξου που είναι πάρα πολύ μεγάλος μαζί με τις Μικρές Κυκλάδες, για να μπορεί να έχει μια ικανοποιητική εικόνα καθαριότητας. Κύριε Γιαννάκο, θα δείτε. Η καθαριότητα. Είναι σαν το που λέμε το πανέρι χωρίς πάτο. Όσα άτομα και αν έχεις, πραγματικά δεν φτάνουν. Όσα άτομα και να έχεις, τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι εύκολο ένα νησί να το ελέγξει. Καθόλου εύκολο. Εδώ το έχω κάνει ο Βάλος πολύ και νομίζω το λέω για δικαιολογία. Εδώ έχουμε ένα θέμα τώρα με τους καιρούς, με τους βοριάδες. Όταν μπορούμε να έχουμε καθαρίσει όλη τη χώρα, μέσα, ξέρω εγώ, γύρω ένα βοριά. Και μας τα κάνει μαντάρα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά όσο προσωπικό και αν έχεις, όσο προσωπικό και μηχανήματα βέβαια, όχι μόνο προσωπικό, χρειάζονται. Γιατί τα μηχανήματα χωρίς το προσωπικό δεν γίνεται τίποτα. Ωραία, αλλά υποθετική... και κάποια σημεία που τα μηχανήματα δεν μπορούν να πάνε. Υποθετικό αυτό που θα πω τώρα, έτσι. Του χρόνου, ας υποθέσουμε και μακάρι δηλαδή, γιατί έτσι πρέπει να έχουμε τον προϋπολογισμό στην ώρα του. Άρα μπορούμε να κάνουμε την προκήρυξη, έτσι, για να προσλάβουμε προσωπικό εν γέρος. Ας υποθέσουμε και χτυπάω ξύλο ότι δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, κύριε Αντιδήμαρχε, τι εννοώ, γιατί το ρωτάω αυτό. Μήπως θα έπρεπε να βάλουμε στο μυαλό μας εξ αρχής ενδεχομένως και την λύση της εργολαβίας καθαριότητας. Και γιατί να πάει στην εργολαβία και να πάει να κάνει τα χαρτιά του με 8 μήνες, που είναι καλύτερες συνθήκες. Οι καλύτερες όχι συνθήκες εργασίας, το ίδιο είναι. Είναι καλύτερο και το μηνιάτικο πιστόβο και καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα σου έρθει με το 8 μήνο με τον ΑΣΕΠ και θα πάει στον εργολάβο. Δεν ξέρω αν ο εργολάβος όμως τον απασχολεί τους συγκεκριμένους μήνες ή τους απασχολεί περισσότερο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όχι, δεν είναι αυτό. Πιστέψτε με, δηλαδή ακόμα και τώρα προτιμάνε να πάνε με το 8 μήνο του ΑΣΕΠ παρά να πάνε στον εργολάβο. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά.
Το θέμα είναι ότι εμείς θα καταβάλουμε προσπάθειες και θα προσπαθούμε να σας παραπάνω προσωπικό όσο περισσότερο μπορούμε. Φέτος πραγματικά αγχωθήκαμε λίγο. Πέραμε και εμείς ειδικά και εμείς. Δεν είχαμε κάνει τα χαρτιά να σας πάρουμε, γιατί ξέραμε ότι δεν θα συμπληρωθούν. Το θέμα με τα μηχανήματα, επειδή υπάρχει μεγάλη κουβέντα και γίνεται και από την αντιπολίτευση νομίζω μερικές φορές. Έχουμε άτομα για να μπορούν να τα χειριστούν. Αυτά τα μηχανήματα που έχουμε τα αξιοποιούμε ή λόγω του ότι δεν έχουμε οδηγούς, κάποια πηγή μένουν μέσα. Θα σας απαντήσω. Ποτέ καταλήγω να σχολιάζω το τι θα πει αντιπολίτευση. Όλοι εντάξει, την ευθύνη μου, τι εκτιμάω και τα λοιπά, να το σχολιάζω. Θα σας πω μόνο το εξωτερικό για τα μηχανήματα. Το μηχάνημα αυτό τη σκούπα, το μηχανοκίνητο που βγαίνει έξω στον δρόμο έτσι. Κατηγόρησαν στην αρχή ότι το βγάλανε έξω προεκλογικά και δεν το ξαναβάλανε έξω. Και μετά ξέρω εγώ αν θα το βγάλουν. Πείτε μου, πήγαμε το μηχάνημα τη σκούπα, το μηχανοκίνητο δεν είναι έξω. Δεν είναι στον δρόμο να σκουπίζει, είτε στη χώρα είτε στα χωριά. 6 μέρες τη βδομάδα είναι έξω. Η σκούπα. Είναι το πλειστικό μηχάνημα. 5 μέρες τη βδομάδα είναι έξω. Από την μέρα που ανέλαβα και μετά έτσι. Και μπροστά δεν ξέρω τι γίνεται. 5 μέρες τη βδομάδα είναι έξω. Τώρα αυτές τις μέρες μέχρι και Πέμπτη Παρασκευή έχουμε ένα μικρό απορριμματοφόρο που το αγοράσαμε τώρα πρόσφατα. Τις πινακίδες περιμένουμε, ίσως και σήμερα να τις έχουμε τοποθετήσει. Είναι ένα μηχάνημα που μπαίνει μέσα σε στενά, ένα αυτοκίνητο που μπαίνει μέσα και σε στενά και μπορεί να αδειάζει τέλος πάντων και κάποιου κάδους κάποιου μεγέθους, μικρούς δηλαδή, που μπορεί να τους βάζει πίσω για να τους μπορεί να τους αδειάζει, όπως και μεγάλο κάδο έτσι. Μάλιστα. Και να μπαίνει μέσα στα χωριά. Ό,τι μηχάνημα έχουμε, και τώρα βέβαια θα σας πω και πριν μου το πείτε εσείς, το μηχάνημα για το πλήσιμο των κάδων. Εγώ αυτό το μηχάνημα μέχρι να προσλάβουμε το προσωπικό, δεν μπορούσα να το βάλω έξω. Και τώρα ακόμη δεν το έχω βγάλει. Είναι ένα μηχάνημα που το ξέρουν 2-3 παιδιά να το χειρίζονται. Φρόντισα όμως όλο αυτό το διάστημα με το πλειστικό το μηχάνημα να βρουν τους κάδους εξωτερικά και να βρουν και κάτω εκεί που είναι οι κάδοι, έτσι. Γιατί γίνονταν γενικώς ένα χαμός. Δυστυχώς. Και φροντίζουμε 2-3 φορές τη βδομάδα να πηγαίνουμε να πλένουμε κάτω να καθαρίζουμε. Το μηχάνημα λοιπόν αυτό με το πλήσιμο των κάδων που έχω πάρει το προσωπικό, είχαμε να δώσουμε κάποια ρεπό, υπήρχε μια πίεση του Αυγούστου. Έτσι και τώρα ακόμη είναι και το Σεπτέμβριο που έχουμε κόσμο. Κατανοητό όλο αυτό. Μπράβο, είναι και αυτό στις άμεσες προτεραιότητες και άμεσα και αυτό θα δείτε στον δρόμο. Γιατί είναι ένα μηχάνημα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε αυτό, πρέπει να το συνδυάσει γιατί πρέπει να είναι ακριβώς πίσω από το απορριμματοφόρο για να μπορεί να μπαίνει να πλένει κατευθείαν. Δηλαδή η διαφορά θα είναι ότι πλένει εσωτερικά τους κάδους. Γιατί εξωτερικά σας υπαφροντίζουμε και τους πλένουμε συχνά πυκνά με μηχάνημα πίεσης 520 ατμόσφαιρας. Καταλαβαίνετε τι κάνει. Μάλιστα. Ωραία. Το θέμα το. Άλλο μηχάνημα δεν υπάρχει που να πιστεύει μέσα στο Δήμο. Είναι και ένα άλλο το οποίο λειτουργεί με μπαταρία. Δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό μπορεί να αποδώσει μέσα στην πόλη της Νάξου. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Το θέμα που είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά που τα είπαμε, κυρία τη Δημαρχία, με τους κάδους τους μικρούς και στα καταστήματα, στις παραλίες, αλλά και γενικότερα και εδώ στην παραλία της χώρας. Γενικότερα, οι κάδοι μικροί. Πώς το είδατε να δουλεύει φέτος, θεωρείτε ότι είναι αρκετή αυτή η κάδη, θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε, πρέπει να βάλουμε κι άλλους. Κυρία Στονάνα, πώς το διαχειρίστηκαν οι επιχειρηματίες, έτσι. Η κάδη, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Δηλαδή, καμιά φορά λες, προτιμώ να μετακινήσω ένα σπίτι παρά να μετακινήσω ένα κάδο. Γίνεται χαμός, δηλαδή, τι θα σας πω. Ακόμα και μικρό κάδο. Όπως επίσης, καμιά φορά μου λένε. Καμιά φορά μου λένε, ξέρεις, λέει, βάλε μου να γέλαζε ένα μικρό κάδο, ξέρω εγώ εκεί. Ή δεν έχει Παπαβασιλείου κάδι, μικρή, να πετάξει ένα χαρτάκι. Πάω μια μέρα μέσα, και πάω μια μέρα και με τον Βαγγέλη τον Παντιέρα τον Αντιδήμαρχο και τοποθετούμε 4 κάδους στρογγυλούς αυτούς σιδερένιους επί της Παπαβασιλείου. Με παίρνει ένας μαγαζάτορας, να είναι το πρωί, λέει, μου λέει, πάει από τον κάδο, μου λέει, από εδώ. Μου λέει, με κατάστροφες, τι έγινε, έρευνα, δες τι γίνεται. Πάω εκεί, βλέπω 10-12 σακούλες με απορρίμματα. Γύρω-γύρω από το μικρό τον κάδο. Και καμιά φορά ξέρω μου λένε, γιατί δεν βάζεις ένα μικρό κάδο, ξέρω, θα σου πάρω, είσαι σίγουρος. Είσαι, μου λέει, γιατί να είμαι σίγουρος. Γιατί του λέω, θα με ειδοποιήσει σε μια-δυο μέρες, να θα τον πάρω. Και αυτή δεν είναι πολύ πράγμα να το πω, δηλαδή τους βάζεις κάπου και αυτομάτως, και ας έχει κάδο στα 10, στα 20 μέτρα, έτσι. Ας έχει κάδο, αυτή που προετοιμάζει, του λέω, τον πετάξω να το στουμπώσουν εκεί μέσα. Βλέπει η άλλη τη σακούλα, κάτσε να το πετάξω εγώ δίπλα. Άρα, κυρία Δημάρχη, αυτό επειδή έχει να κάνει με εμάς, κατά βάση και με τη δική μας νοοτροπία, μάλλον χρειάζεται μια καμπάνια ενημέρωσης, καλή όμως καμπάνια, για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε πού πρέπει να πετάμε τα σκουπίδια μας. Δηλαδή, κυρία Στογνάρα, αυτά στο εξωτερικό δεν γίνονται. Κυρία Στογνάρα, πώς να δείτε, όσο καλή θέλεις και να έχω, όσο και να τρέχω, είτε με το μηχανάκι είτε εγώ ίδιος, όσο και αν είμαι δίπλα από τους εργαζόμενους, που είμαι δίπλα, ό,τι και αν κάνω, εάν δεν βοηθάει ο κόσμος, ουσιαστική αλλαγή δεν πρόκειται να υπάρξει.
Εμείς, εγώ το ζητάω πραγματικά τη βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα κομμάτι που αφορά όλους μας. Και ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Αν δεν βοηθήσει, ό,τι και να κάνω εγώ, την άλλη φορά με πήρε μια αγγελία επαγγελματία στο νησιού, μου λέει, ρε αντίδημαρχε, μου λέει, ήρθα και βρήκα δύο σακούλες με απορρίμματα στα σκαλοπάτια του γραφείου μου απ' έξω. Λέω, θα στείλω κάποιο το απόγευμα να τις πάρει, αλλά να σου πούμε το απόγευμα, λέω, άμα δεις 10-12 σακούλες, μην τρομάξεις. Και μέχρι να πάει το απόγευμα ο εργάτης να τις μαζέψει, είχαν μαζευτεί 9 σακούλες. Δεν υπήρχε κράτος, υπήρχε στο γραφείο της. Υπήρχε μία και μετά ήταν και άλλος. Ήταν και άλλος, γιατί ήταν τις δύο, σου λέει εδώ πέρα είναι χώρος. Ίδια εστία στον Ορκό, πριν 15 μέρες. Ίδια τεράστια εστία χωρίς να υπάρχει κάδος, εδώ μεταξύ Αγίου Ισιδώρου και στον δρόμο που πάει για τα Αγκίδια. Εκεί έστειλα φορτηγό με τις και φόρτωσε. Ένας πήγε και πέταξε και πέταγανε μετά όλοι. Όσον αφορά το μάθημα που πήραμε φέτος όλοι, γενικότερα το λέω αυτό, με τη δυτική ακτή. Θεωρείτε ότι του χρόνου μπορούμε να βρούμε ένα καλύτερο βηματισμό και να υπάρχει καλύτερη διαχείριση της καθαριότητας δυτική ακτή που ουσιαστικά είναι η δεύτερη εικόνα της Νάξου. Βεβαίως. Βέβαια να τονίσω ότι εγώ δεν ήμουν αρμόδιος για την καθαριότητα των παραλίων μέσα για τις αμμωδίες. Ναι, όχι, μιλάμε για το... Ναι, γιατί και εκεί είναι η κουβέντα. Σίγουρα έχουμε κάνει ευχαία, έχουμε δει κάποια πράγματα, δεν έχω σκεφτεί κάποια πράγματα, έχω κάποια πλάνα για όλη αυτή την κατάσταση. Και σας είπα, καμιά φορά κάνουμε και εμείς λάθη, έτσι δεν είναι ότι τα κάνουμε όλα τέλεια και προσπαθούμε να τα καταγράφουμε και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Σωστά. Κύριε Δημαρχέ, αυτό που θα πω τώρα δεν αφορά εσάς προσωπικά, γιατί ξέρω και το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και η αλήθεια πρέπει να λέγεται ότι ό,τι ώρα της ημέρας θα σας βρούμε στον δρόμο, η προσπάθεια που έχετε καταβάλει και το λέω εγώ προσωπικά αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως νομίζω ότι ο Δήμος και πάλι χάνει στο κομμάτι της ενημέρωσης. Ξαναλέω, δεν αφορά εσάς προσωπικά. Θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπα πριν από λίγο. Πρέπει να υπάρχει καμπάνια ενημέρωσης, πρέπει να βομβαρδίζεται ο κόσμος σε καθημερινή βάση για το ποια είναι η λογική που πρέπει να ακολουθούμε όλοι. Δηλαδή, το να σας παίρνω εγώ τηλέφωνο και να σας λέω ότι εκεί υπάρχουν σκουπίδια. Που θα το κάνω, αν θεωρώ ότι αγαπώ τον τόπο μου. Πάρα πολύ καλό. Αν αγαπώ τον τόπο μου. Θα το κάνω. Ναι. Το να σας πάρω τηλέφωνο, το να μιλάμε στον αέρα όσες φορές είναι να μιλήσουμε, χρειάζεται καμπάνια ενημέρωσης από το Δήμο. Δεν χρειάζεται μόνο να σας πω κάτι. Για μένα πρέπει να ξεκινήσει η καμπάνια ενημέρωσης από τα σχολεία. Ακόμα καλύτερα. Από τα σχολεία. Ακόμα και αυτό είναι μέσα στα πλάνα μου έτσι. Και ήδη το έχω κουβεντιάσει τώρα με αφορμή την καθαρότητα που κουβέντιασα και με μερικούς δασκάλους. Εκεί, όχι δασκάλους στα δημοτικά, αλλά και στα γυμνάσια και που δεχτήκαν την πρόταση με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έτσι. Να το περάσουμε αυτό στον κόσμο και αυτό πρέπει να κάνουμε. Σας είπα, αν δεν βοηθήσει ο κόσμος, εάν δεν το καταλάβει ο κόσμος, όχι εγώ, όποιος και αν είναι αυτός. Θα πρέπει να δουλεύουν οι μισοί για τους άλλους μισούς. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Με δεδομένο ότι όλοι θέλουμε το καλό του νησιού και θέλουμε να δείχνουμε ένα νησί το οποίο είναι ευπρεπές, καθαρό και όλα τα σχετικά που χρειάζεται, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε από τον τουρισμό. Είπατε νωρίτερα ότι είναι εύκολο στόχος η καθαριότητα. Θεωρείτε ότι παίζουμε και σε εισαγωγικά παιχνίδια πάνω στην καθαριότητα απλά και μόνο για να κάνουμε αντιπολίτευση ή μη. Δηλαδή, εκμεταλλευόμαστε εισαγωγικά αυτό το θέμα. Όταν λέω ότι είναι εύκολο στόχο, θα μπορούσα να την κρίνετε. Μπορώ να πάρω αυτέ τι μία σακούλα με απορρίμματα, να πάω του σκορπίου σε έναν δρόμο και να βάλω φωτογραφία και να το βάλω στο Facebook και να λέω: κοιτάξτε εδώ τι γίνεται με την καθαριότητα. Για μένα το έχω ξαναπεί και εδώ από το βήμα το δικό σα εγώ. Και το ξαναπώ και τώρα. Καμιά φορά μέσα σχόλια και διαφήμιση έτσι. Είναι ότι χειρότερο. Είναι ότι χειρότερο, βλέπεις κάπου σκουπίδια, βλέπεις κάπου κάτι, πας και τραβάζεις μια φωτογραφία και την ανεβάζεις. Καταρχήν κάνεις κακό τον νησιού σου. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό. Δεύτερον, δεν ενημερώνεις, ας μην πάρει το βιτζιλίο, ας πάρει την υπηρεσία καθαριότητας. Mm. Ας πάρει κάτι στο γραφείο, ας πάρει στο Δήμο. Να ενημερώσει ότι παιδιά δεν έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε πόσοι πολίτες με παίρνουν. Πάρα πολλοί πολίτες έτσι. Δεν λέω ότι είναι όλα καλώ χαμωμένα έτσι. Σας είπα, κι άλλοι πέγε πέντε δύο σαγούλε και φεύγει. Ξαφνικά οι δύο γίνανε 10. Την υπηρεσία πρέπει να πάνε ξέρω, να τα φωτογράφεις και να βάζεις στο Facebook και να πει ορίστε. Δεν σου είμαι στο νησιού γάι. Ναι. Ναι, αυτό που είπαμε και πριν από λίγο και επίσης παρατηρείται και το άσχημο φαινόμενο του παρκάρουμε μπροστά σε κάδους απορριμμάτων και δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι της καθαριότητας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το. Πριν περίπου 20 ημέρες, μου στέλνει μια φωτογραφία. Πήγε ένας μάγκας, δεν έδωσε για να παρκάρει και τι έκανε. Έβγαλε δύο κάδους στον κεντρικό του δρόμου. Α, έβγαλε τους κάδους από τη θέση τους. Ωραίο το πες. Το δημόσιο και το δρόμο τους έβγαλε. Και πήγε και πάρκαρε μπροστά από τους κάδους.
Όπου βέβαια και καλά του κάνανε τα έργα, πήγαν και την γεμίσανε τον καπό. Με σκουπίδια. Και τον τρώγανε τα σκουπίδια, έτσι και τον σκεπάσανε. Ωραίο. Μα αρέσει αυτό το πράγμα. Όπω επίση συχνά πυκνά αναγκάζομαστε το πρωί να βγάζουμε την αστυνομία, ειδικά εδώ στο πάρκινγκ εδώ κάτω στο ποτάμο, να βγάζουμε την αστυνομία να έχουν ειδοποιήσει οι ιδιοκτήτε να βγάλουν αυτοκίνητα για να μπορεί να πλησιάσει το απορματοφόρο κοντά. Πριν μια εβδομάδα, 10 μέρε περίπου στην Αγία Άννα, πήγε το μηχάνημα το DCB, είχαμε μια καρότσα εκεί για να μπαίνουν τα απορρίμματα κάτω. Και πήγε το μηχάνημα το DCB για να σηκώσει την καρότσα, να μπορεί να τη φέρει για να μπορεί να την πάρει το, ο τράκτορα να πάει να μοιάσει. Όσον αφορά την, τα βαρέα, τα ογκώδια αντικείμενα, αυτά τελικά υπάρχει υπηρεσία, γίνεται συνεννόηση, υπάρχει ιδιωτικός φορέας. Πώς γίνεται, γιατί... Ακόμα και αυτή τη στιγμή, κύριε Γιάννα Κωνσταντάκη, ακόμα και αυτή τη στιγμή, σας είπα, όποιος τηλεφωνήσει στο Δήμο και αφήσει τα στοιχεία του, έτσι, εμείς επικοινωνούμε αυτομάτως μαζί του και όποια μέρα μπορέσουμε, πάμε και τα παίρνουμε. Μάλιστα. Χωρίς χρέωση ή οτιδήποτε. Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι. Πάμε και τα παίρνουμε, έτσι. Και είναι, σας είπα, κάτι που είναι το προβλέπει και ο κανονισμός καθαρίτητας και πολλοί Δήμοι το εφαρμόζουν. Βέβαια δεν πετυχαίνει από ό,τι μου έχουν πει κάτι αντιδήματο. Ναι, αλλά βοηθάει μια κατάσταση. Δηλαδή, εμείς αυτό το διάστημα έχουμε πάει σε αρκετά σημεία και έχουμε πάρει έτσι. Mm-hmm. Και ειδικά Αθηνία, μας λέγω, και μάλιστα μέναν και άναυδοι. Δηλαδή, που σε δίνει που μέναν αυτοί δεν εφαρμόζονταν αυτό, που είναι χαρά τους, πήγαμε και τις εξυπηρετήσαμε. Mm-hmm. Τα παράπονα που δέχεστε, κυρία τη Δημαρχία, έτσι, αν θα μπορούσατε να τα αξιολογήσετε, να τα ιεραρχήσετε, τι θα βάζατε πρώτο. Ακούστε να δείτε, κυρία Στουρνάρα, καταρχήν τα παράπονα που δέχουμε καταρχήν αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστα αυτοί που κατηγορούν τον Δήμο. Και αυτό είναι ευχάριστο. Δηλαδή, κάποιοι κατηγορούν κάποιου συμπολίτε που δεν προσέχουν. Με πήρε τώρα ο άλλος από ένα πάρκινγκ, εδώ μέσα στη φόρα ξέρω. Μου λέει εδώ, μου λέει να δεις, βγαίνει μου λέει άλλος έξω και τους βλέπω, μου λέει από αυτό φόρο, βγαίνει έξω από το αυτοκίνητό του για να πάξω γόλια στην παραλία, τι χαρτιά έχει μαζέψει μέσα, τι και πέρα και παπ, και πετάει κάτω. Ο κόσμος και αυτό είναι ευχάριστο, έτσι έχει καταλάβει τι γίνεται, έχει καταλάβει πραγματικά τι γίνεται και κάποιοι στρέφουν αντίο κάποιον άλλο, τους κάνουν παρατηρήσεις, δηλαδή προσπαθούν να τους βάλουν στο δρόμο. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι για όλα αυτή ο Δήμος, έτσι. Εντάξει, ο Δήμος θα πάει να μαζέψει τα απορρίμματα, να το καταλαβαίνω. Αλλά άμα βγαίνει ο άλλος, εδώ πήγε αυτό το δρόμο από το Βιδάλι μέχρι τις αγαπητές κατοικίες, τότε δεν το έχω μαζέψει τις φορές. Ναι. Τις φορές δεν έχω μαζέψει. Βλέπει σε μία φορά δεν πάει τα ίδια. Είχε και γιατί πετάω, πάω τα πετάει ο άλλος. Σήμερα ένα μαζεύαμε στο κλειστό το γήπεδο απ' έξω. Απ' έξω, ναι, μαζεύατε. Το γύρω εκεί. Πήγαμε πώς το έχουμε κάνει. Γυαλί. Πήγαμε σε μία φορά το πιστάνι. Πριν είχαμε ξανακαθαρίσει. Επειδή και ο χώρο που περνάω από εκεί ήταν ήπια. Και πάνε κάτω από την γέφυρα και μάλιστα τον είπε: Αγόρι, επειδή πάνε οι γονείς. Εγώ ντρεπόμουν να τα βλέπω αυτά τα χάλια έτσι. Βρήκα την ευκαιρία και πήγα και τα καθάρισα. Πήγαν και τα παιδιά του Παρασίνου, κόψαν τα χόρτα. Ναι, τα είδα, πέρασαν με τα είδα. Πέρασαν, πήγαν με τα εργάτε, θα μαζέψαν τα παιδιά έτσι. Όλα αυτά τα χαρτιά από πού φεύγουν. Το project υπογειοποιημένη κάδη, όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή δουλεύει καλά. Τέλεια. Αυτό λοιπόν αναμένεται να το επεκτείνουμε, να το πούμε. Είναι μέσα στι δεσμεύσει μου, είναι μέσα στι δεσμεύσει μου, το έχω ξαναπεί. Και με πρώτη ευκαιρία αυτό το πράγμα θα γίνει. Βέβαια, να ξέρετε ένα πράγμα, έτσι. Η υπογειοποίηση δεν είναι και κάτι εύκολο. Όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και κοστίζει πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Και τα σημεία που μπορεί να επιλέξει, ειδικά στην πόλη, έτσι όπω είναι χτισμένη, όπω είναι διαμορφωμένη, δεν είναι και εύκολο να βρει σημεία που να είναι προσβάσιμα από το απορριμματοφόρο, αλλά και σημεία που να μπορεί να πάει να τα τοποθετήσει. Δεν πρέπει να πάρει δίπλα υπόγεια καλώδια, υπόγεια σωλήνε, δεν πάει τίποτα από εκεί. Είναι καθαρό το σημείο. Κάπου ψάξετε την πόλη, θα βρείτε λίγα σημεία. Θα βρείτε. Σωστά. Έτσι, στο όρμα στενά και σε κάποια κεντρικά σημεία του νησιού, κεντρικέ παραλίε, σε κάποια μεγάλα χωριά. Όταν βγούμε σε κάποιο πρόγραμμα, όλα αυτά τα κάνουμε. Στόχο μα είναι και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Το θέμα αναδιάταξη κάδων είναι κάτι το οποίο το συζητάνε με σημείο αναφορά την έξοδο του από το λιμάνι. Που είναι 10 κάδοι, οι οποίοι βρίσκονται μόλι βγαίνουμε από το λιμάνι. Στη στροφή πάνω το ζά από πίσω. Υπάρχει σκέψη να φύγουν, να μείνουν, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα και γι' αυτό και πώς μπορεί να. Σε αυτό το σημείο το πλειστικό μέρα παραμέρα πιστέψτε με, πάει εκεί και καθαρίζει. Πλένει κάτω. Σε μία ώρα είναι σαν να έχει περάσει ποτέ. Εκεί είναι κοντά εστιατόρια που βαλάνε. Κάποια στιγμή μάλιστα πήγα κανένα έλεγχο. Εκεί βλέπω από κάποιο γυμνό, α, εγώ το μαγαζί μου, εγώ δεν πετάω. Πέρα από το λέω. Ανοίξαμε μέσα τι αγούδε. Σκουπίδια από μέσα. Είναι γνωστό. Τα πάντα όλα έτσι. Ο άνθρωπος δεν μιλάει πλήρως, δηλαδή δεν τα πήγαινε πλήρως, δηλαδή βάζει κάποιο πιτσιρικά και τα πήγαινε. Αυτή είναι το μόνο που υπάρχει στα πλάνα με αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο σημείο, υπογειοποίηση απαγορεύεται από την αρχαιολογία και έτσι δεν ακουμπάμε, το δεν το σύνταμα αυτό. Αναμένει να τους σκεπάσουμε ξύλα από πάνω γύρω γύρω, να τους περιορίσω κατά αυτόν τον τρόπο και σε δεύτερη φάση θα δούμε.
Κύριε Δημαρχέ, κατά την άποψή μου και το έχω πει πάρα πολλές φορές, η σωστή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών θα κάνει πολύ εύκολο το έργο σας στην καθαριότητα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ, δεν ξέρω, ότι δεν γίνεται σωστά η ανακύκλωση, τουλάχιστον δεν είναι επαρκής. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς και αν έχετε κάτι, αν υπάρχει κάποια στόχευση, αν θα δούμε μελλοντικά και άλλους κάδους ανακύκλωσης. Αν θα γίνει και εδώ μια καμπάνια ενημέρωσης, επιμένω εγώ στο θέμα ενημέρωσης και στα σχολεία. Όχι, καλώς επιμένετε και έχετε χίλια δίκια. Καλώς επιμένετε στην καμπάνια και θα σταθώ και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Έχετε χίλια δίκια. Τι είναι ανακυκλώσιμο υλικό, τι είναι ανακυκλώσιμο υλικό. Θα σας πω όμως το εξής. Σε συνεργασία με την εταιρεία που διαχειρίζεται, πήγε τα μπουκάλια, έτσι. Βάλαμε αυτό το διάστημα, βάλαμε πάρα πολλές καμπάνες. Καμπάνες λέμε τους συγκεκριμένους αυτούς κάδους που τοποθετούνται το γυαλί μέσα. Βάλαμε σε πάρα πολλά σημεία. Όχι μόνο, βάλαμε ακόμα και στα μικρά τα νησιά. Στη Γνώσα, με πείσμα ο πρόεδρος και με ευχαρίστησε. Βάλαμε καμπάνες και στις φράσεις δίπλα από κάδους. Άμα δείτε, έχουμε βάλει αρκετούς. Και κάτω στα παράλια έχουμε βάλει αρκετούς. Και έχουμε δώσει και σε ιδιώτες που έχουν πάρει μέσα που έχουν μια αρκετά μεγάλη παραγωγή μπουκαλιού. Έτσι, τι κάνουν. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πάμε αυτή τη στιγμή σε μια καμπάνα γεμάτη. Θα δείτε μέσα τι θα βρείτε εκτός από γυαλί μπουκάλι. Ναι, ναι. Άρα δεν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρουμε, δεν έχει γίνει ενημέρωση. Δεν έχουμε την οτροπία. Δεν έχουμε υιοθετήσει την οτροπία. Θα δείτε δηλαδή μέσα ότι έχει διάφορα άλλα αντικείμενα εκτός από το μπουκάλι. Έτσι. Θα δείτε πραγματικά. Έχουμε βάλει και κάδους, φέραμε και καινούργιους κάδους που τοποθετήσαμε και ανακύκλωσης και κάδους καινούργιους απορριμμάτων. Ναι. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, σας είπα. Την τελειότητα εκεί δεν μπορεί να κουμπίσει κανένας. Ναι, αλλά προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Και αν συνειδητοποιήσουμε κιόλας ότι το σκουπίδι είναι χρήμα. Είναι χρήματα τα σκουπίδια, είναι χρήματα. Εντάξει, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας. Δυστυχώς δεν το χρησιμοποιούμε αυτό. Στα σχέδιά σας τώρα με τη λήξη της περίοδου, είναι να κάνετε μια κουβέντα με όλους τους παράγοντες να δείτε πώς θα πάμε τη νέα χρονιά. Τι θέλουμε, δεν θέλουμε. Σας είπα, ήδη έχω σχηματίσει στο μυαλό μου μια εικόνα για το τι γίνεται, έτσι. Εγώ είμαι ανοιχτός πάντα σε προτάσεις και με τον κόσμο και με τους διάφορους τέλος πάντων παράγοντες εδώ. Δεν έχουμε προτάσεις, δεν έχουμε τα πάντα. Σίγουρα, σας είπα, έχουν καταγραφεί λάθη και παραλήψεις, έτσι. Δεν είπαμε. Καταρχήν, κάναμε δύο βασικά. Εγώ σας είπα, δεν θα διαφημίσω τον εαυτό μου, εγώ ακούω τι μου λέει ο κόσμος. Εχθές, π.χ., κατέβηκα κάτω στην παραλία, είχαν κατέβει αρκετές μέρες γιατί είχα στο χωριό. Κατέβηκα κάτω στην παραλία, δύο επαγγελματίες μου δώσαν συγχαρητήρια για την καθαριότητα. Επαγγελματίες χρόνια στην παραλία. Μου λέει και εδώ, βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Λιανό, γιατί σαν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου έκανε μία εργολαβία, πήρε 7 άτομα. Για την καθαριότητα, ναι, στην παραλία, πορτάρα παραλία, μέχρι εδώ κάτω, όλες τις παραλίες εδώ. Και από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το βράδυ υπάρχει καθαριότητα. Αλλιώζουν καλαθάκια, σκουπίζουν κάτω, μαζεύουν χαρτί, τα πάντα όλα. Και μάλιστα σας λέμε, προσέγγιζε χθες δύο επαγγελματίες, χρόνια στο παραλία κάτω, που είναι ένα δήμαρχο, συγχαρητήρια, αυτό να το δράξω στο τέλος περίοδου. Πρώτη φορά είδαμε αυτό το πράγμα. Ναι. Πρώτη φορά σε άλλο σημείο αναφοράς με την καθαριότητα και στις τύχες της Κάμπαρας. Τεράστιο θέμα εκεί. Ναι, μπράβο, ναι. Τεράστιο θέμα εκεί. Βγήκαν άνθρωποι από εκεί, ακόμα και στο διαδίκτυο, στο Facebook και με ευχαριστούσαν. Ναι, σωστά, το έχουν διαβάσει. Γιατί τόσο ήταν για την τεράστια διαφορά που υπήρξε, έτσι. Όπου μπορούμε να βρίσκουμε βοηθάμε. Αν πάτε στο πάρκινγκ της Αγίας Άννας και μπείτε μέσα, ένα τεράστιο πάρκινγκ εκεί. Ρίξαμε μπετό όπως μπαίνουμε αριστερά, ρίξαμε μπετό κάτω, μαζέψαμε τους κάδους εκεί, μαζέψαμε τα απορρίμματα εκεί, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στο υπόλοιπο πάρκινγκ. Εδώ θα σας πει τώρα η αντιπολίτευση, παραδείγματος χάρη στο πάρκινγκ εδώ του ποταμού, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να έχουν φύγει και δεν έχουν φύγει. Όχι, δεν θα έχω άδικο σε αυτό. Ναι. Πραγματικά είναι αυτό και το ψάρι, αυτό το έργο. Εγώ που θα φροντίσω και αυτό άμεσα να απομακρυνθεί όπως και κάποια εγκατελειμμένα αυτοκίνητα που υπάρχουν εκεί μέσα. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Άλλο μεγάλο θέμα. Συναρμοδιοτήτων προφανώς. Μπράβο, ναι, τα οποία αυτά σας λέω ότι άμεσα θα απομακρυνθούν. Σας πάντα. Λάθη και παραλήψεις. Ναι, προφανώς. Έτσι, τα δεχόμαστε. Δεν είμαστε άγιοι, δεν είμαστε θεοί. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα από μια μέρα στην άλλη. Σωστά. Όταν σας ανατέθηκε αυτή η αρμοδιότητα, γνωρίζατε ότι κρατάτε στα χέρια σας μια καυτή πατάτα. Βέβαια. Νάξου. Βέβαια. Νάξου κιόλα. Ναι, σωστά. Βέβαια. Το γνωρίζατε. Ξέρετε, εγώ εκφύστερος μου αρέσουν τα δύσκολα. Πραγματικά. Είναι η καθαριότητα κακά τα ψέματα, είναι θέμα καθαριότητα καθημερινότητα φουλ. Το χειρότερο είναι ότι είσαι εύκολο στόχο πάντα. Και είναι και η καθημερινότητα το πρόβλημα, το μεγάλο, το οποίο βάζουμε
έχουμε και στις προεκλογικές συζητήσεις και μετεκλογικά κάθε μέρα, όλη μέρα στο τραπέζι. Θα σας πω κάτι, κυρία Στονόμα, θα το ξαναπώ και πάλι. Το θέμα αυτό είναι δύσκολο το κομμάτι. Πραγματικά ήξερα τι αναλάμβανα, έτσι. Ήξερα τι αναλάμβανα. Στη ζωή μου από μικρός έχω μάθει να παλεύω στα δύσκολα, μου αρέσουν τα δύσκολα. Συνήθως φέρνω καλά αποτελέσματα να παλεύω στα δύσκολα. Και θα το προσπαθήσω, βέβαια. Σας είπα, είμαστε ακόμη σε ένα. Προχωράμε καλά, πιστεύω. Θα προσπαθήσουμε για πολύ καλύτερα πράγματα. Και θα φάνε στην πορεία τι θα γίνει. Οπότε από το 1 στο 10 ο Βασίλης. Σημαντικό πράγμα βέβαια από τη στήριξη του Δημάρχου του Δημήτρη Λιανού. Πολύ βασικό πράγμα να σα στηρίζει ο Δήμαρχο αυτό που πα να κάνει. Γιατί καμιά φορά σα ρίξει με κάπου, αν σε ρίξει με κάποιου, μπορεί οτιδήποτε να γίνει. Έχω μια τεράστια στήριξη από τον Δήμαρχο. Πρώτη προτεραιότητα για τον Λιανό η καθαριότητα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά και αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε συνεργασία με τον Όρο, βέβαια, δεν σπουδάζει τον Βρία. Γιατί αν δεν είχαμε τον Βρία, εντάξει, θα είμαστε ήσυχοι. Θα θυμίστε μα λίγο γιατί το είχαμε. Βαθμό, βγάζει μου πήγε βαθμό εδώ ο κ. Λιανό. Να σου πω κάτι, ξέρει κανένα βαθμολογεί τον εαυτό του. Όχι, την εικόνα να βαθμολογήσει. Την εικόνα δηλαδή. Ο κόσμος σας μικρύνει. Την εικόνα να βαθμολογήσετε, την εικόνα. Αν δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που εσείς θα θεωρούσατε τέλειο ενδεχομένως, αν υπάρχει τέλειο σε αυτόν τον τομέα, πού νομίζετε ότι έχετε φτάσει σε αυτό το τομέα. Ακούστε, στην καθαρότητα τέλειο δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δηλαδή το τέλειο πάντα, δηλαδή ψεγάδι θα υπάρχει πάντα έτσι. Πάντα, ναι. Και τώρα στην Αθήνα ήμουνα, πέρασα από κάποιους δήμους και έβλεπα και τι γινόταν. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο εμείς σε σχέση με κάποια σημεία που πέρασα. Πήγε να πάει εκτός Αθηνών, σε ένα προάστιο της Αθήνας και είδα μια εικόνα απελπιστική, έτσι. Λέω, πώς είμαστε άλλοι. Τρώτε πραγματικά, τρωτοκοσμική. Και σε παραλία κοντά. Ναι. Από την περιοχή, αλλά τέλος πάντων εξεπλάγει με αυτό που έβλεπα. Και κάτι τελευταίο. Και γύρω-γύρω βίλες. Γύρω-γύρω βίλες. Και τα λοιπά. Ήταν μια κατάσταση. Σε σχέση με τα. Σε ό,τι αφορά στα μηχανήματα που χρησιμοποιούν νερό, τα πλειστικά. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι μα δεν έχουμε νερό και καταναλώνουμε νερό και πλένουμε δρόμους. Ποια είναι η απάντηση που δίνεται. Καταρχήν το μηχάνημα αυτό που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι ένα μηχάνημα, σας είπα, που έχει οικονομία νερού και τρομερά αποτελέσματα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα απαντήσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα θέλαν τα παιδιά τους να πάνε σε ένα σχολείο που έχει ένα εκατοστό χώμα το κάθε τζάμι επάνω και το παιδί θα είναι από μέσα να κάνει μάθημα. Δηλαδή, όσο πρόβλημα και να έχεις με το νερό και το καταλαβαίνω, το πρόβλημα, πραγματικά είναι παρά το πρόβλημα, πραγματικά γίνεται αγώνας. Για αυτό το νερό, έτσι το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται σε κάποια σημεία κέρια να μην ρίξει. Και σας είπα, γίνεται τεράστια οικονομία νερού και από εμάς ακόμα έτσι, και το συγκεκριμένο μηχάνημα. Πραγματικά κάνει τεράστια οικονομία νερού. Σας είπα, είναι τόσο υψηλή. Έχει μεγάλη πίεση. Έχει τόσο υψηλή πίεση που πραγματικά βοηθάει μια κατάσταση. Μάλιστα. Σας είπα, γι' αυτό λέω ότι η καθαριότητα είναι πάντα εύκολο στόχο. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος ότι ξέρει, να, θα σου λέει, πα και μπλένει, πα και καθαρά, σου λέει καταναλώνει νερό, ξέρω εγώ. Άμα θέλει κάποιος βρίσκει, είναι το γνωστό αυτό θέμα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά χρόνια πολλά. Στη σύζυγο. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευτυχισμένοι. Καλή δύναμη. Να απολαμβάνετε την αγάπη ο ένας τον άλλο και γενικότερα να είστε ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ωραία. Και θα τα ξαναπούμε. Πολύ και το περιβάλλον, θα το ξαναπώ έτσι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μπορείς να την παρατήσεις ευχαριστώ με τον φίλο εδώ τον Νικό, να παρατήσεις και εύκολα και μετά. Αντί για μισό λεπτάκι, δεν κλείσαμε ακόμα. Είχαμε άγριες διαθέσεις. Το τσιγκλίσω, βλέπεις, αλλά βλέπεις ότι με αποφέρει. Εγώ είμαι κύριος, τι να πω. Έχουμε πάρει ένα τρόπο ευρωπαϊκό. Είμαστε σε άλλα επίπεδα πλέον. Σωστά. Είναι με τους κόκκινη πράσινη. Πώς το λένε το κύπελο, το Conference League. Αυτό το Conference League. Α, έλεγα θα το πεις τίποτα μίλκο και τέτοια. Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω γιατί λένε αυτό. Δεν πειράζει, υπήρχε μίλκο παλιότερα κάπου. Στο μπάσκετ, πριν από πολλά χρόνια, το 1990. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Γεια σας.